Το δρόμο των προκλήσεων συνεχίζει να βαδίζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αγνοώντας τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση αλλά και τις απειλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κυρώσεις εάν δεν αλλάξει ρότα. Ο Ερντογάν, αντί να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης, ρίχνει καθημερινά λάδι στη φωτιά, τεινάζοντας στον αέρα κάθε προσπάθεια διαλόγου που γίνεται. Συνεχίζει σε επιθετική ρητορική ο Ερντογάν επικίνδυνο παιχνίδι με τα άρματα στην Ανδριανούπολη. Όσο πλησιάζει η Σύνοδος Κορυφής, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προειδοποιήσει με μία σειρά κυρώσεων την Άγκυρα, τόσο ο Τούρκος πρόεδρος δυναμητίζει επικίνδυνα το κλίμα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το μεσημέρι του Σαββάτου, αναφέρθηκε ξανά στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, προχωρώντας σε νέο παραλήρημα κατά της Ελλάδας. Θα καταλάβουν σύντομα ότι η Τουρκία έχει πολιτική, οικονομική και στρατιωτική δύναμη να ασκήσει τους παράνομους χάρτες που της επιβάλλονται, ήταν το προκλητικό μήνυμα Ερντογάν. Και συνέχισε, είτε θα το καταλάβουν με τη γλώσσα της πολιτικής και της διπλωματίας, είτε θα το καταλάβουν με βάση τις οδυνηρές τους εμπειρίες στο πεδίο της μάχης. Εκτενή συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά θα υπάρξει την ερχόμενη Τετάρτη, ημέρα συνεδρίασης του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, NAC. Παρά την προσπάθεια του ΝΑΤΟ να αποφύγει δυσάρεστες καταστάσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο την ίδια την αποστολή του έξω και η συζήτηση σε χαμηλόβαθμο επίπεδο περί του αν υπάρχει περιθώριο έναρξης τεχνικού διαλόγου για την κατάρτιση κάποιου μηχανισμού αποτροπής συγκρούσεων, το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου θα τεθεί επιτάπητος. Πάντως, οι προσδοκίες φαίνεται να είναι μικρές, καθώς οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση στα ελληνοτουρκικά διεξάγονται με επίκεντρο το Βερολίνο και όχι το ΝΑΤΟ.